Τα στοιχεία δείχνουν, κυρίες και κύριοι, ότι στην Πάτρα και στη Δυτική Αχαΐα επίσης τα πράγματα είναι δύσκολα. Ο Νίκος Γιαπρακάς θα μας μεταφέρει την εικόνα. Νίκο. Και γι' αυτό το λόγο, άλλωστε, Ελίνα, οι δύο αυτές συγκεκριμένες περιοχές μαζί με την περιοχή της Χαλανδρίτσας στην Αχαΐα έχουν μπει στο στόχαστρο των ειδικών, καθώς θεωρούνται ως οι κύριες πηγές του κορονοϊού στο νομό Αχαΐας. Μιλάμε για το κέντρο της Πάτρας, για την κάτω Αχαΐα και την Χαλανδρίτσα, εκεί που οι ειδικοί βλέπουν από τα στοιχεία τα οποία έχουν συλλέξει ότι υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα και οι μεγαλύτερες πηγές διάδοσης του κορονοϊού στην Αχαΐα. Αυτό φαίνεται ότι αποτυπώνεται, άλλωστε, και στα νοσοκομεία της πόλης, όπου οι αριθμοί δείχνουν να υπάρχει μια σταθερή, έτσι, σχετικά παρουσία των ασθενών στις κλινικές. Όμως αυτό το οποίο ξέρουμε είναι ότι έχουμε αρκετά εξιτήρια, ωστόσο έχουμε και αρκετές νέες εισαγωγές. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας έχουμε 16 άτομα τα οποία νοσηλεύονται στην οφθαλμολογική κλινική, η οποία έχει μετατραπεί σε κλινική COVID, και η ΜΕΘ του Ρίου για τον κορονοϊό είναι γεμάτη και οι 6 κλίνες παραμένουν κατηλημένες. Ωστόσο υπάρχουν 6 ακόμα κλίνες έτοιμες να λειτουργήσουν εφόσον χρειαστεί ανάγκη, όπως επίσης και μία ακόμα κλινική για να νοσηλεύσει απλά περιστατικά για τον κορονοϊό. Αντίστοιχη είναι και η εικόνα που επικρατεί και στο άλλο μεγάλο νοσοκομείο της Πάτρας, στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα. Εκεί στην κλινική για τον COVID νοσηλεύονται 23 άτομα αυτή τη στιγμή και 4 άτομα στην μονάδα εντατικής θεραπείας για τον κορονοϊό, με 2 κρεβάτια να είναι ελεύθερα. Πάντως αυτό το οποίο τονίζουν από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια είναι ότι η κατάσταση είναι ακόμα ελεγχόμενη, είναι διαχειρίσιμη, δεν θυμίζει σε τίποτα αυτό το οποίο συμβαίνει στην Βόρεια Ελλάδα, και μάλιστα είναι συνεχείς οι συσκέψεις, να σου πω, Λίνα, οι οποίες γίνονται από τις υγειονομικές αρχές με τις αστυνομικές αρχές, προκειμένου να έχουμε αυστηρό έλεγχο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την κυβέρνηση, προκειμένου να μην υπάρχει μεγαλύτερη διασπορά στην κοινότητα.